τον Μπανίδη, τον αρχηγό της Cuckoo City. Πες μου δύο λόγια για τα συναισθήματά σου αυτή τη στιγμή. Όταν είχαμε ξεκινήσει στο πρωτάθλημα αυτό και είχαμε μπει, είχαμε πει εγώ μαζί με τον Ντόλι, τον Μπαλωμένο, που είμαστε, είναι σαν υπαρχηγός στην ομάδα, είχαμε θέσει στόχο τον τελικό, το πετύχαμε και μιας και είμαστε εδώ και θεωρούμαστε φαβοροί, μιας και στον Όμιλο είχαμε τερματίσει παραπάνω από την αντίπαλη ομάδα, πιστεύω ότι μπορούμε να το πάρουμε και είμαστε ακριβώς γι' αυτό το λόγο εδώ. Θέλω να μου πεις με μία λέξη, αν μπορείς και τα καταφέρεις, τα συναισθήματά σου για την πρόκριση επί των Βορείων Αστεριών, η οποία ήταν και το φαβορί βάσει στατιστικής για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Αλλά αυτή τη στιγμή στο τελικό είναι η Cuckoo και δεν είναι τα Βόρεια Αστεριά. Πες μου δύο λόγια για αυτά τα συναισθήματά σου μετά από την πρόκριση στο τελικό. Ήταν ένας πρόωρος τελικός. Με μία λέξη δεν θα μπορέσω να το πω. Ήταν σίγουρα ένας πρόωρος τελικός, αλλά αυτό θα φανεί σήμερα, γιατί σήμερα χάσουμε, δεν ήταν καθόλου έτσι. Θεωρούνταν τα Βόρεια Αστέρια από την αρχή η ομάδα του Κιτζιαλίδη φαβορή. Είχαν τερματίσει πρώτοι στους ομίλους με μεγάλη διαφορά. Αλλά εμείς πιστεύαμε ότι από τη στιγμή που θα βρεθούμε όλοι μαζί, γιατί όπως ξέρετε είχαμε πολλές απουσίες στους δύο ομίλους, πιστεύαμε ότι όταν βρεθούμε όλοι μαζί θα έχουμε ρυθμό και θα κερδίσουμε και θα μπορέσουμε να περάσουμε οποιοδήποτε εμπόδιο, όπως και τα Βόρεια Αστέρια. Γι' αυτό και το ότι παίξαμε με την πρώτη ομάδα που θεωρείται η καλύτερη μέχρι τους ομίλους δύο φορές και τους κερδίσαμε δύο φορές. Πολύ άξια. Δηλαδή 5-3 και το σκορ στο δεύτερο παιχνίδι ήταν 7-2. Και μετά μειώσαν τα παιδιά. Πιστεύω ότι είμαστε δίκαιοι στον τελικό. Μιλάμε για την Cuckoo City. Έχει κάνει για μένα το ανεπανάληπτο που παρακολουθώ όλο το πρωτάθλημα. Τι καταλήξατε φέτος, η τελική και σε κατάταξη ποια ήταν, για πριν την έναρξη στο play-off? Ήμασταν τέταρτοι, αλλά αντίστοιχα, ας πούμε, μέχρι στιγμής λέτε ότι έχουμε κάνει την έκπληξη, αλλά και τα παιδιά που είναι στον τελικό ήταν έκτα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι τα outsider που έχουν φτάσει στον τελικό και όχι ομάδες που τερματίσαν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό για το πρωτάθλημα του River? Είναι ένα εύκολο πρωτάθλημα? Σίγουρα είναι ανταγωνιστικό. Αν ήταν εύκολο, η πρώτη ομάδα θα είχε φτάσει στην κορυφή και σήμερα θα μιλάγαμε για ένα εύκολο παιχνίδι. Όπως και να ξέρεις ότι τα παιδιά εδώ, ο Πύργος, απέκλεισαν την ομάδα που τερμάτισε δεύτερη. Και δεύτερη και την τρίτη. Και να ξέρεις ότι ήταν και οι χειμερινοί πρωταθλητές αυτοί που απέκλεισε ο Πύργος. Το γνωρίζω. Γι' αυτό και τα παιδιά τα σεβόμαστε. Έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Έχουν αποκλείσει τους δεύτερους και τους τρίτους από τους ομίλους. Οπότε θέλουν και σήμερα εδώ να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του Outsider, όπως και στα προηγούμενα μάτς, και να πάρουν το παιχνίδι. Σου εύχομαι να είναι το πιο ωραίο παιχνίδι της μέχρι τώρα σου στα διαδρομία της ποδοσφαιρικής. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ένα γεια μας. Μας βλέπουν από Ρουμανία, από Γερμανία και από Πόρο. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Λοιπόν, πάμε. Δεν έχασε κανείς με αυτόν. Θα τα δώσουν όλα σήμερα. Το έχουμε. Στάνει σήμερα που είσαι τελικό? Περίφημα για την ομάδα, γιατί δεν το περιμέναμε. Πώς σου φάνηκε η επικράτηση επί των χειμερινών πρωταθλητών που ήταν η Καλτούρα και που τερμάτισαν και δεύτεροι στην εν ολίγης? Τι συναισθήματα έχεις για αυτή την επικράτηση, την πραγματικά ανεπανάληπτη επικράτηση, γιατί ήμουνα και το έζησα. Πες μου δύο λόγια για την πρόκρισή σου αυτή. Πώς αισθάνεσαι εσύ ως αρχηγός? Φαβορεί και η Κάλτουρα και η Black Mamba, γιατί έχουν ποιοτικούς παίχτες. Με την Κάλτουρα έλειπε ο τερματοφύλακάς τους. Εντάξει, δεν το ηθήκαμε, τους κερδίσαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μιλάμε για τον αρχηγό του Πύργου. Όλος ο Πύργος έχει βάλει όλες τις ελπίδες πάνω στο πρόσωπό του. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς να δούμε τον αρχηγό. Θα είναι μία ντερμπάρα. Άγγελε, σου εύχομαι να είναι το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς σου αυτό, γιατί ξέρω ότι έχεις και παραστάσεις από πολύ υψηλές κατηγορίες. Μούτσος κρατάει την μπάλα, βάζει το σώμα του καταπληκτικά, όπως ξέρει να κάνει πολύ καλά. Το shoot goal! Αρβανιτάκης! Σε μια ανύποπτη φάση για την ομάδα της Cuckoo. Τώρα με τον Παλωμένο, ο οποίος θα περάσει, θα σουτάρει γκολ! Στην αντεπίθεση 2-0 με τον Παλωμένο. Ο Παλωμένος ο Τόλης. Πυροβόλο, 2-0. Παλωμένος Κώστας. Για να δούμε το κουσίσου, ένα σουτ γκολ! Εξαιρετικό γκολ από τον Παλωμένο τον Κώστα, ο οποίος θα γράψει το 3-0. Αθλητικό ποδόσφαιρο. Ζάχαρης, Παλωμένος ο Τόλης.
ένα λάθος εκεί πέρα. Τι γίνεται, ένα γκολ από ασυνοσυνοησία, ένα γκολ για τον Πύργο. Θα την αλλάξει το παιχνίδι για τον Παράσχο. Παράσχος θα πάει στον Ασμένα, θα σουτάρει. Γκολ! 3-2! Απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είμαστε μάρτυρες ενός πολύ ωραίου παιχνιδιού. Το μάτς από 3-0 γίνεται 3-2 σε 5 λεπτά. Συγκινητική προσπάθεια που έχει πάρει ο Τόλης να πάρει ατομική προσπάθεια ανάμεσα σε 3 άτομα. Για να δούμε τον Κώστα, θα σουτάρει γκολ! Δεύτερη στημένη φάση για τον Κώστα που γίνεται γκολ. Έχει ένα φάουλ και ένα πέναλτι. Σημαίνει αναμέτρηση. Για να δούμε. Τόλης στον Αρβανιτάκη. Πολύ ωραία. Συλλογική προσπάθεια. Τη πάσα στον Αρβανιτάκη. Σουτ γκολ. Υποδειγματική. Υποδειγματική αντεπίθεση από την Κούκου. Υποδειγματική αντεπίθεση από την Κούκου. Καταπληκτικό ξεδίπλωμα. Θα πει το Αρβανιτάκη. Αρβανιτάκη θα κρατήσει υπέροχα την μπάλα μέσα. Θα δώσει την μπάλα στον Τζερόνι. Τζερόνι οδηγάει την μπάλα. Τη δίνει στον Τόλη. Σπάει την μπάλα. Καταπληκτικό γκολ του Αρβανιτάκη. Πραγματικά υποδειγματική αντεπίθεση για μία ακόμη φορά. Εξαιρετική η ομαδική προσπάθεια της Κούκου. Αλλάξαν την μπάλα στην κόντρα με μία πάσα. 4 άτομα και καταφέρανε το 6-3. Για να δούμε, ο Πανίδης θα σηκώσει την κούπα. Για να δούμε το μετάλλιο στον Πανίδη. Πήρε την κούπα σπίτι. Και για να δούμε τώρα, να το! Να αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Κάνουν να το ζήσουν 4 μήνες οι ομάδες. Είναι η πιο ωραία στιγμή για κάθε ομάδα.